Δήμος Δέλτα, φίλες και φίλοι, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι για τον Δήμο Δέλτα είναι κοντά μας σήμερα. Ο Δήμος Δέλτα είναι και αγροτικός δήμος, μην το ξεχνούμε αυτό. Και αυτό είναι ακριβώς το επόμενο ερώτημά μου. Θα πάμε στα θέματα όμως που αφορούν στις αρμοδιότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση επί των αγροτικών θεμάτων. Εγώ θα ρωτήσω, κύριε Σταματάκη, ξεκινώ από εσάς. Αν έχουν οι αγρότες τους αγροτικούς δρόμους που θέλουν, που χρειάζονται, αν έχουν οι αγρότες το αρδευτικό δίκτυο που χρειάζονται, αν έχουν οι αγρότες πρόσφαση σε προγράμματα την οποία τους δίνει η Δημοτική Αρχή, γιατί πολλές των περιπτώσεων δεν μπορούν καν να την έχουν από μόνοι τους, αν έχουν οι αγρότες ό,τι μπορεί να τους παράσχει η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο στο Δήμο το δικό σας, αλλά και στους υπόλοιπους δύο Δήμους, σε αυτούς δηλαδή που αποτελούν τον αυριανό Δήμο Δέλτα. Μιλάω για όλο το Δήμο και όχι μόνο για το Δήμο Χεδόρου. Η ερώτηση αφορά ολόκληρο το Δήμο. Παρακαλώ. Όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, ο Δήμος Δέλτα με τα χαρακτηριστικά κράτους έχει πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Είναι από τις μεγαλύτερες ο Δήμος Δέλτα πλέον, αγροτικές περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού και άλλων σιτηρών και υπερκυβευτικών. Η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα αφορά τα προγράμματα των αγροτών, γενικότερα εκτός αυτά του ΕΛΓΑ και όλα αυτά που συνοδεύουν και βοηθάνε υποστηρικτικά τους αγρότες. Παρ' όλα αυτά, το αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή μας είναι σε πολύ ψηλό καλό επίπεδο και τώρα τελευταία με το πρόγραμμα κάνανε ξανά τα ανακατασκευή, τα αρδευτικά συστήματα όλα. Η αγροτική δρόμη είναι ένα κομμάτι το οποίο συντηρείται και αυτό από τους Δήμους, και ειδικά από εμάς, δηλαδή έχουμε μέσα στο τεχνικό μας πρόγραμμα κομμάτια τα οποία συντηρούμε τους αγροτικούς δρόμους. Προσπαθήσαμε στον Εχέδο να κάνουμε ένα αγροτικό ιατρείο, ένα αγροτικό πάρκινγκ για να αποφεύγουν τα μηχανήματα, τα βαριά να μπαίνουν μέσα στην αστική περιοχή. Mm-hmm. Αυτό είναι προς υλοποίηση, τα καταφέραμε ακόμα, είναι προς διευθέτηση το θέμα. Και πιστεύω όμως ότι ο αγρότης γενικά της περιοχής, το Δήμο το θέλει αργό δίπλα ό,τι αφορά τα προγράμματα και την τεχνοδοσία, που στο πρόγραμμά μας και εμείς λέμε ότι αυτό θα το συνδυάσουμε με τα ΤΕΗ, τα οποία έχουν και τα αντίστοιχη ειδικότητα. Οπότε να καταφέρουμε να κάνουμε τα αγροτικά προϊόντα να έχουν όνομα, επώνυμο και ταυτότητα. Άρα να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην κατάσταση ότι τα αγροτικά προϊόντα να έχουν πιστοποιημένα προϊόντα προς όλες την κατεύθυνση και να έχουν και know-how. Ταυτόχρονα θα είμαστε αυτοί που θα διεκδικήσουμε με αργούς τους αγρότες δίπλα μας ότι είναι αυτό που μπορεί να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή, η οποία όπως ξέρουμε όλοι μας είναι, δεν είναι στα καλύτερα επίπεδα που μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να προλάβω το χρόνο, ρώτησα και για αν υπάρχει για την κατάσταση που επικρατεί σε όλο το Δήμο. Εσείς απαντήσετε μόνο για το Δήμο και εδώ. Είπα για όλο το Δήμο. Όλος ο Δήμος έχει κάνει να κάνει με τα ρίζια. Απλώς είπα τις δράσεις που κάναμε σαν Δήμος στο Δήμο Χεδόρου, γιατί ακόμα δεν είμαστε Δήμος Δέλτα. Παρακαλώ τον κύριο Ουζούνη να απαντήσει. Παρακαλώ. Καταρχήν, επιτέλους γίνεται αντιληπτό στη χώρα μας ότι η αγροτική παραγωγή είναι ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια της και επιτέλους της γίνεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια η βαρύτητα που της πρέπει, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν παράγουμε και πολλά πράγματα. Πρέπει να πω ότι στην περιοχή μας πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού σε πανελλαδικό επίπεδο όπως αυτή διαμορφώνεται στο νέο Δήμο Δέλτα και θα πρέπει να τονίσω την άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα με τους δύο μεγαλύτερους συνεταιρισμούς, θα έλεγα σε επίπεδο Ελλάδος που υπάρχουν στην περιοχή μας, τον Α και Β συνεταιρισμό. Είχαμε μια άριστη συνεργασία και πρέπει να σας πω ότι με δικιά μας πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή υποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα LIFE που αφορά την απόκτηση ISO και πιστοποίησης για μια έκταση 20.000 περίπου στρεμμάτων ριζοκαλλιέργειας, που καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον παραγωγό, γιατί ευελπιστούμε ότι έτσι θα αποκτήσει καλύτερη τιμή το προϊόν. Το δεύτερο που θέλω να το τονίσω επίσης ότι με συνεργασία που είχαμε προωθείται αυτή τη στιγμή η απόκτηση ταυτότητας ονόματος για το ρύζι της περιοχής, το λεγόμενο brand name, και αυτό επίσης θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάδειξη του προϊόντος. Και βέβαια είναι δεδομένο ότι είμαστε σε συνεργασία άμεση μαζί τους με στόχο να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία μας δοθεί μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, δρομολογούμε μία διαδικασία παραχώρησης δημοτικής έκτασης που θα τους βοηθήσει να στεγάσουν βασικές τους υποδομές και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο των συνεταιρισμών αλλά όσο και των ίδιων των μελών των συνεταιρισμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ουζούνη για την απάντησή του. Ορίστε, κύριε Πετρίδη. Ακούγοντας όλα αυτά
ακούγοντας όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία, την παραγωγή κτλ. Και τους αγρότες, φαντάζεται κανείς τα προηγούμενα που υπόθηκαν ότι πρόκειται για μια κατάσταση ενός επιχειρηματικού ομίλου που έχει κάποια προβληματάκια και πάμε να τα λύσουμε. Εμείς λέμε ότι η Δημοτική Αρχή ένα πράγμα μπορεί να κάνει, γιατί αυτό πράγματι μπορεί να κάνει, όλα τα άλλα είναι λόγια, 20 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό μπορεί να κάνει να στέκεται αρρωγός, να στέκεται βοηθός δίπλα στο αγροτικό κίνημα της περιοχής, το οποίο επανειλημμένα έχει βγει στο δρόμο και το γνωρίζετε πολύ καλά μέσα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών και ζητάει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, οι αγρότες πρέπει να μείνουν στο χωράφι. Οι μικρομεσαίοι αγρότες έχουν δικαίωμα να ζουν από την παραγωγή τους. Σήμερα μιλάμε για το ρύζι και όλοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι το 50% του κάμπου είναι αμάζευτο λόγω των καιρικών συνθήκων. Αύριο λοιπόν θα ζητάμε από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για τα ρύζια μας και θα πάρουμε ό,τι παίρνουμε κάθε χρόνο. Ένα ζήτημα λοιπόν, μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο θα επιτρέψει στον αγρότη μέσα από τα αιτήματά του να μείνει στο χωράφι του. Η περιοχή ήταν κατεξοχήν, ασχολιόταν με τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα η νεολαία δεν βρίσκει καμιά διέξοδο προς τα εκεί. Φεύγει από τα χωριά μας, αναζητάει δουλειά αλλού. Με ό,τι αυτό υπάρχει, ό,τι βρίσκει, δηλαδή την ανεργία, τις ουρές κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή, στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα. Και το γνωρίζουν πολύ καλά οι αγρότες της περιοχής που μας ακούν. Δίπλα τους λοιπόν βοηθεί με το κύρος της τοπικής διοίκησης, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, με το κύρος αυτό να βγαίνουμε μπροστά, να πρωτοστατούμε στα αιτήματα, τα αιτήματά τους να υλοποιούνται. Τελειώνοντας, αγροτική περιοχή είμαστε. Προηγουμένως μιλάγαμε για το περιβάλλον, έχει σχέση με τα απορροκευτικά. Μας. Παρακαλώ, τα δύο πράγματα είναι άμεσα συνδεμένα, πρέπει να τα δούμε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πετρίδη. Ορίστε, παρακαλώ, κύριε Γιουτίκα. Μέχρι σήμερα οι δυνατότητες να έχουμε άμεση σχέση με τους αγρότες δεν υπήρχαν. Απλώς υπήρχε η προσφορά μας όσον αφορά την εξυπηρέτηση σε διάφορα πράγματα. Όπως στους δρόμους, όπως στην υδροδότηση των στάβλων, όπως στη συμμετοχή μας. Στα συναλλητήρια των αγροτών και γενικότερα στη διευκόλυνση τέτοιου είδους. Από αύριο που θα αρχίσει να υποπτεύει ο Δήμος κάποιους φορείς όπως είναι το ΕΕ ή συνεταιρισμούς, τότε πιστεύω ότι θα υπάρχει και πραγματική προσφορά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος αξιού τουλάχιστον σε όλες τις καιρικές συνθήκες τις τρομερές ήταν συμπαραστάτης σε όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Παράλληλα, με τα μηχανήματα του Δήμου και στη συνεργασία με το ΤΟΕΒ και το συνδυασμό και χώρους παραχωρήσαμε και προβλέπετε, έχουν κάνει έτσι να πάρουν και άλλο χωράφι για να κάνουν καθετοποίηση της παραγωγής του ρυζιού και το ΤΟΕΒ χρειάστηκε χώρους για να κάνει τα καναλέτα. Εμείς είμαστε συμπαραστάτες. Πιστεύω ότι με τη νέα μορφή που θα πάρει πλέον ο Δήμος Καλλικράτης με τις αρμόδιες που θα έχει, θα είμαστε πολύ πιο κοντά, διότι όλοι μας τουλάχιστον προερχόμαστε από κτηνοτροφικές και γεωργικές οικογένειες. Πιστεύω ότι το έχουμε ζήσει το θέμα και το ζούμε και καθημερινά. Διότι ειδικά στο Δήμο Αξιού οι περισσότεροι κάτοικοι είναι κτηνοτροφικοί και γεωργοί. Έτσι. Είναι δικό μας θέμα ουσιαστικά τις οικογένειές μας, τις ευρύτερες, τα προβλήματα των Γιώργων. Και πιστεύω ότι ήμασταν και θα είμαστε πάντα κοντά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βιτίκα, για την απάντησή σας. Πάμε τώρα στη τελευταία ερώτηση αυτού του πρώτου μας προεκλογικού debate, πριν σας δώσω χρόνο για μια τελευταία τοποθέτηση. Πάμε για μια τελευταία ερώτηση, την οποία είμαι βέβαιος ότι την περιμένατε όλοι. Είναι γνωστό ότι βεβαίως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη θα μεταγκατασταθεί, δεν ξέρει κανείς πότε, ούτε περίπου δεν ξέρουμε, αλλά θα μεταγκατασταθεί μέσα στα όρια του σημερινού Δήμου Εχεδόρου, δηλαδή μέσα στα όρια τα γεωγραφικά του Δήμου Δέλτα. Περιμένουμε λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτονόητο από όλους εσάς, τους τέσσερις υποψηφίους δημάρχους, τους πρώτους καλλικρατικούς δημάρχους της περιοχής, να έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων περιμετρικά της εκθέσεως, οι οποίες βεβαίως δράσεις θα αποφέρουν ωφέλη, ποικίλα ωφέλη στην περιοχή σας. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό? Πρώτα στον κύριο Ουζούνη, νομίζω ότι είναι η σειρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, περιμένω. Τώρα τη χάσαμε.
Όντως έχω χάσει σειρά, βέβαια. Δεν είχα την αίσθηση. Λοιπόν, πρέπει να αλλά πω. Αυτή τη φορά τη συγκράτησα εγώ. Παρακαλώ. Πρέπει να πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν γεγονός αυτό καθ' αυτό η χωροθέτηση της ΔΕΘ στα διοικητικά όρια του νέου Δήμου Δέλτα. Και είναι σαφές ότι από την πρώτη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης είχαμε ταχθεί και είχαμε υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος Εχεδόρου και ήταν σαφές ότι αναγνωρίζαμε και αντιλαμβανόμασταν τη σημασία και τη σημαντικότητα για την περιοχή μας. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο, δεν μ' αρέσει γενικά να είμαι γκρινιάρης, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η χωροθέτηση αυτή καθ' αυτή. Θα έπρεπε όμως στη διαδικασία υπογραφής του μνημονίου, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Εχεδόρου, των ΤΕΗ και της Χελέξπο, τουλάχιστον να είχαμε κληθεί να παρευρεθούμε και οι Δήμοι του νέου καινούριου Δήμου του Δέλτα. Είχαμε κάποιες σκέψεις και κάποιες απόψεις όσον αφορά το τελικό μνημόνιο, διότι θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν όταν δημιουργηθεί πραγματικά η ΔΕΘ και ολοκληρωθούν οι υποδομές της, και ενδεχόμενα θα μπορούσε να τεθεί και ένα ζήτημα το οποίο έχει σχέση με την εκμετάλλευση από τη μεριά του Δήμου Δέλτα πλέον κάποιων χώρων που θα είναι μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε σε συνεργασία πάντα με την Χελέξπο, τη διοίκηση δηλαδή, αλλά και με τον νέο Δήμο, να υπάρξει η δυνατότητα αξιοποίησης της δημοτικής έκτασης που υπάρχει απέναντι από τη ΔΕΘ και είναι περίπου 150 στρέμματα εξ όσων γνωρίζω ή 120 αν δεν κάνω λάθος. Και το τρίτο βέβαια, ένας κεντρικός σχεδιασμός που θα φοράει τα οδικά δίκτυα της περιοχής με στόχο η ανάπτυξη να μπορέσει να φτάσει και στο τελευταίο χωριό του νέου Δήμου Δέλτα και να αξιοποιηθεί παράλληλα και τα δέλτα των ποταμών για να αποτελέσει ακόμη, να δώσει μεγαλύτερη όθηση ακόμα στην περιοχή αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ουζούνη. Παρακαλώ κύριε Πετρίδη για την απάντησή σας. Ορίστε. Όσον αφορά την μετεκατάσταση της Διεθνής Έκθεσης στην περιοχή του Δήμου μας. Ίσως να γνωρίζετε κύριε Ραζάρου ότι στο Καλοχώρι εδώ και 30 χρόνια και πλέον πάνω από 600 στρέμματα είναι δεσμευμένα, προσφάτως απελευθερώθηκαν κατά τα λεγόμενα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, κατά τα λεγόμενά τους, τίποτε άλλο, κατά τα λεγόμενά τους, εμείς δεν τα είδαμε ακόμα. Λοιπόν, είναι δεσμευμένα ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για την μεταφορά της έκθεσης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Καλοχωρίου τότε. Σήμερα αυτό μεταφέρθηκε, πήγε στη Σύνδο. Αν δεχτούμε όμως ότι πράγματι η μεταφορά της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί σε κάποια χρόνια. Οι όροι οι οποίοι επέβαλαν τη μεταφορά της έκθεσης έχουν να κάνουν κυρίως με τη φθήνουσα πορεία που ακολουθεί ο εκθεσιακός, σε εισαγωγικά, τουρισμός παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Υπάρχει φθήνουσα πορεία τέτοιου είδους εκθέσεων. Η προσπάθεια της Χελέξπο είναι να αλλάξει τον χαρακτήρα αυτών των εκθέσεων και έχει πολύ συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θέλει, λέει, να δώσει βαρύτητα στις νέες τεχνολογίες, στην πράσινη ανάπτυξη κτλ. Εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος χορός δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα μεταφερθούν από την εγκατάσταση, από την κατασκευή μέχρι και το ποιες εκθέσεις θα γίνονται, ένας πολύ μεγάλος χορός εκατομμυρίων τα οποία θα καλεστούν να τα πληρώσουν για ακόμα μια φορά οι δημότες αλλά και το σύνολο των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης. Το έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσως ΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι ο Δήμος Δέλτα από τη γέννησή του χαρίζει